Η πόρτα παραμένει ανοιχτή σε περαιτέρω συζητήσεις με την Ελλάδα, διαμηνύουν οι Ευρωπαίοι λίγες ώρες μετά το όχι στο αίτημα της Αθήνας για παράταση του ελληνικού προγράμματος. Κατέστησαν σαφές ωστόσο πως προτεραιότητα του Eurogroup είναι η σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης δήλωσε πως η Αθήνα πασχίζει για συμφωνία την ίστατη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην υπάρξει σύγκληση μέχρι τότε, ώστε να υπάρξει συμφωνία πριν την Τρίτη και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης όσο αφορά το δημοψήφισμα να είναι η θετική, αν θέλετε, πρόσκληση προς τον ελληνικό λαό να υπερψηφίσει τη συμφωνία των θεσμών στον βαθμό που είναι βελτιωμένη. Η ελληνική κυβέρνηση διέκοψε τη διαδικασία, απέρριψε τις προτάσεις και τώρα τις θέτει με άδικο τρόπο στους Έλληνες πολίτες με τη μορφή δημοψηφίσματος και με τη συμβουλή να ψηφίσουν αρνητικά. Με αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι πρέπει να συμπεράνουμε πως δυστυχώς το πρόγραμμα θα λήξει το βράδυ της Τρίτης. Η Γαλλία δια του Υπουργού Οικονομικών Μισελ Σαπέν ήταν η μόνη που τάχθηκε υπέρ της παράτασης του ελληνικού προγράμματος. Προσφέρθηκε επίσης να μεσολαβήσει ώστε να βρεθεί συμβιβασμός. Σε συνθήκες ρήξης πραγματοποιήθηκε το πιο κρίσιμο για την Ελλάδα Eurogroup. Για πρώτη φορά ο επικεφαλής Γερούντ Άισελμπλουμ ζήτησε από τον Έλληνα ομόλογό του να αποχωρήσει και να μην συμμετάσχει σε συζήτηση με τους υπόλοιπους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης για το τι θα συμβεί μετά την Τρίτη, οπότε και λύγει το πρόγραμμα για την Ελλάδα και η χώρα βρίσκεται στον αέρα με την χρηματοδοτική στήριξη του Eurogroup να βρίσκεται ένα αμφιβόλο. Από τις Βρυξέλλες για το Euronews, Έφη Κουτσοκώστα.